Σήμερα έχουμε ένα επικό παιχνίδι να δείξουμε. Middle-earth Shadow of Mordor. Ένα παιχνίδι που βγήκε φθινόπωρο του 2014. Έχει πολύ ωραία γραφικά και διαδραματίζεται στη Mordor. Έχεις έναν Ranger, τον Talion, ο οποίος πρόσεχε το τείχος της Mordor μέχρι που οι Orcs επιτέθηκαν, σκότωσαν όλους, σκότωσαν την οικογένειά του και για κάποιο λόγο η ψυχή του όταν πέθανε παγιδεύτηκε μεταξύ ζωντανών και νεκρών, οπότε δεν μπορεί να αναπαυθεί. Έτσι αποφασίζει να πάρει εκδίκηση για το θάνατο της οικογένειάς του και να προσπαθήσει να σπάσει τα μάγια που του έχουν κάνει την κατάρα, ώστε να μπορέσει να πάει στο διάολο. Λοιπόν, ας παίξουμε το παιχνίδι. Το έχω δερματίσει 2 φορές ως τώρα, αλλά πάμε να το δούμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, μία γρήγορη αναφορά στο παιχνίδι και στο τι παίζει εδώ πέρα. Πάμε στην αρχή στο μενού. Ο παίχτης έχει κάποια όπλα. Έχει σπαθί, έχει τόξο και έχει και dagger, τα οποία έχουν κάποιες θέσεις για runes, τις οποίες ξεκλειδώνεται με πόντους από τα side missions. Λοιπόν, τα runes που παίρνουν τα όπλα πέφτουν από τους captains και τους warchiefs που θα σκοτώσετε μέσα στο παιχνίδι. Οι captains βγάζουν απλά runes, όπως είναι αυτά εδώ τα μπλε, ενώ οι warchiefs βγάζουν τα epic runes, που είναι τα ανώτατα runes και προσθέτουν κάποιες δυνατότητες στα όπλα, όπως damage, critical και άλλα πράγματα. Εδώ είναι τα upgrades. Εδώ είναι τα skills του παίχτη, τα οποία ξεκλειδώνεται με experience που παίρνετε από τις μάχες και από τις αποστολές της main missions. Αλλά υπάρχουν ζώνες των skills, δηλαδή κάθε γραμμή είναι μια ζώνη skills που στην αρχή είναι κλειδωμένες και για να ξεκλειδωθούν πρέπει να πάρετε power, δηλαδή να νικήσετε captains και warchiefs. Με σκοπό να φτάσετε στο επόμενο επίπεδο. Λοιπόν, εδώ είναι τα abilities που έλεγα πριν, ότι τα ξεκλειδώνεις με πόντους, αυτά τα έμεινη πόντι. Και αυξάνεις τη ζωή, αυξάνεις τα βέλη που μπορείς να έχεις, αυξάνεις το focus που είναι ένα χρονικό περιθώριο για να σημαδέψεις, παγώνει ο χρόνος. Εδώ ξεκλειδώνεις θέσεις για runes στα όπλα σου και τέλος έχει κάποια πολύ ακριβά που είναι οι κινήσεις, οι ανώτατες που όταν τα ενεργοποιείς για 20 δευτερόλεπτα, δηλαδή σκοτώνεις συνεχόμενα είτε με σπαθί, είτε με τόξο, είτε με τον dagger. Λοιπόν, εδώ είναι ο Sauron's Army. Είναι οι Captains και οι Warchiefs. Οι Warchiefs είναι αυτοί εδώ πάνω. Οι Captains είναι αυτοί εδώ κάτω. Το παιχνίδι έχει 2 χάρτες που είναι ούτε πολύ μεγάλη ούτε πολύ μικρή. Είναι όσο πρέπει και είναι γεμάτοι χάρτες. Δεν θα βαρεθείτε καθόλου, ούτε θα ταλαιπωρηθείτε να πάτε από το ένα μέρος του χάρτη στο άλλο, όπως σε κάποια παιχνίδια όπως το Witcher και το Skyrim. Με το που μπαίνεις στο δεύτερο χάρτη κερδίζεις μια ειδική ικανότητα από Main Mission που σου δίνει τη δυνατότητα να παίρνεις κάποια Orcs ή Captains με το μέρος σου. Αυτοί που έχουν μπλε όνομα είναι αυτοί που έχω ήδη πάρει, τους έχω κάνει δικούς μου. Αυτοί που είναι σκοτεινοί δεν τους έχω βρει καν. Και αυτοί που είναι με κόκκινα γράμματα είναι οι εχθροί που ακόμα δεν τους έχω κάνει δικούς μου. Και βοηθάει να τους έχεις δικούς σου, διότι στην τελευταία αποστολή θα πρέπει να τους παλέψεις όλους. Όσοι έχουν μείνει ζωντανοί από αυτούς, όσοι υπάρχουν, αυτοί είναι του ενός χάρτη και υπάρχουν και άλλοι τόσοι στον άλλο χάρτη, θα είναι εμπόδιο στο δρόμο σου για την τελική μάχη με τον Black Hand Sour. Είναι αρκετά δύσκολο να σκοτώσεις ένα από αυτούς, φαντάσου να έχεις 40. Και πάμε στο παιχνίδι. Ας βάλουμε λοιπόν κάποιον στόχο, έναν warchief. Ας πάμε σε αυτόν. Σας να σας πω ότι ο χαρακτήρας μας έχει ενωθεί με το πνεύμα του δημιουργού των δαχτυλιδιών. Οπότε είναι 2 πνεύματα σε ένα σώμα. Και γι' αυτό έχει και αυτές τις δυνάμεις.
Το παιχνίδι σε combat είναι απίστευτο. Δεν έχω δει καλύτερο παιχνίδι σε μάχη. Και τώρα ο σκοπός μας είναι να πάμε εκεί στο στόχο. Οπότε θα το κάνω με fast travel, αλλά θα ήθελα να δείτε λίγο και το πώς είναι το παιχνίδι μέσα. Λοιπόν, μπορούμε για να κινούμαστε πιο γρήγορα στο χάρτη να καβαλήσουμε ένα από αυτά τα Caragors. Που με τον ίδιο τρόπο που παίρνουμε τους αρχηγούς μπορούμε να ελέγξουμε και αυτά. Τα Caragors δεν είναι μεγάλο στο μέρος, εκτίθονται και σε σένα και στα Orcs. Οπότε κάποιες φορές μπορεί να φανούν χρήσιμα, αν θέλετε να αποσπάσετε τους εχθρούς για να κάνετε δουλειά σας κρυφά και ήσυχα. Αυτός ο αρχηγός είναι δικός μου, τον έχω πάρει ήδη. Ναι. Δεν πειράζει φίλε, δεν πειράζει, δεν θα σε φάει. Και άλλος δικός μου αρχηγός. Ναι, τους έχω... Ας τα αφήσουμε εδώ. Μην τον φας! Μην τον φας! Μην τον φας! Είναι δικός μας! Πάει τους άλλους. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, πρέπει να φτάσουμε στην αποστολή. Είμαστε σε ένα... στο άνδρο του κακού. Με στο άνδρο του κακού. Ναι, φά τους, Caragor. Φά τους. Φά τους, σκυλέ. Φά τους, σκυλέ. Αυτός ο σκύλος λοιπόν θα τους έτρωγε είτε ήταν δικός μου είτε όχι, γιατί απλά σε αυτό το σκύλο αρέσει να τρώει. Κάνω ένα stealth kill. Υπάρχουν τα stealth kills, υπάρχουν και τα βουτάω μες στη μάχη και όποιον πάρει ο χάρος. Πάτω να Caragor, πάτω να αγόρι μου. Λοιπόν, πρέπει να φτάσουμε στην αποστολή που είναι κάπου από εκεί. Ας τον πάρω αυτόν δικό μου. Ορίστε τώρα, αυτός είναι δικός μου, παλεύει για μένα. Αν πατήσω το πάνω βελάκι, μπορεί να τους κάνω να παραλύψουν μεταξύ τους. Πού είναι αυτή η αποστολή? Αν θέλετε να παλέψετε ένα Warchief, καλύτερα να μην τους σκοτώνετε. Καλύτερα να τους έχετε, τους κάνετε brand για να είναι δική σας. Πάμε στο Warchief. Rain death from afar and draw the Warchief forth. Λοιπόν, πρέπει να σκοτώσουμε 5 supporters αυτοί με το κίτρινο γλωμπάκι από πάνω. Θα σκοτώσουμε με βέλη, από ό,τι λέει, για να εμφανιστεί ο Warchief. Οι Warchiefs θέλουν να κάνεις κάτι πριν εμφανιστούν. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους captains. Κάποιος με βλέπει. Μα το ξέρεις εκεί πάνω ήτανε. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνεις για να αποσπάς την προσοχή των orcs. Όπως να ρίξεις αυτό εκεί πέρα με τις μέλισσες. Φοβούνται τις μέλισσες. Ή να ανατινάξεις διάφορα πράγματα που ανατινάζονται. Λοιπόν, πρέπει να σκοτώσουμε μόνο με range attacks για να μετρήσει το kill. Οπότε εδώ είναι το focus που λέω, ότι παγώνει ο χρόνος. Δεν πέτυχα headshot και δεν ψόφισε. Έχει μείνει άλλος ένας. Κάποια από τα runes που έχω βάλει είναι για να σου γεμίζουν focus όταν πετυχαίνεις ένα headshot. Υπάρχουν διάφορα runes όπως είπα πριν. Ουγκρόμ. Guardmaster. Για να δούμε. Επίσης υπάρχουν οι intels που είναι κάποια orcs που αν πατήσετε το wrath εδώ πέρα τα βλέπετε πράσινα. Δεν βλέπω κανένα intel τριγύρω. Από τους οποίους intels παίρνεις πληροφορίες για τους αρχηγούς. Ας πούμε γι' αυτόν έχω βρει intel. Έχω βρει intel και βλέπουμε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του αρχηγού ώστε να ξέρουμε πως θα το σκοτώσουμε. Είναι αδύναμος σε range attacks και μπορεί να το κάνουμε και τρώει και combat finishers. Υπάρχουν κάποιοι αρχηγοί που δεν τρώνε range attacks, τους πετάς στο βέλος και απλά σπάει πάνω τους.
άλλοι που δεν τρώνε compact finishers και ο καθένας έχει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του, οπότε πρέπει να βρεις τις αδυναμίες του για να τον νικήσεις. Λοιπόν, όπως βλέπω υπήρχε γιατί εδώ ένας αρχηγός. Ας πούμε, αυτός ο αρχηγός δεν έχω βρει intel για αυτόν και δεν ξέρω τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του. Δεν γράφει τίποτα. Αλλά σκόπος μου είναι να σκοτήσω αυτόν εδώ, ο οποίος έχει και δύο ακόλουθους που δεν τους έχω κάνει brand, οπότε και να τους σκοτώσω θα πάρουν τη θέση του. Ναι, οι ακόλουθοι του... Δεν μπορώ να το κάνω stealth brand. Ναι! Όχι. Θα το πιούμε! Blade Master. Αυτός είναι Blade Master και δεν τρώει finishers, όπως... Και εδώ γίνονται σκούρα τα πράγματα. Είναι δύσκολο να παλέψεις και μόνο αυτούς εδώ. Τους απλούς τέτοιους όλους μαζί. Λοιπόν, εδώ γίνεται λίγο χαμός. Ευτυχώς ο παίκτης μπορεί να τρέχει σε αμπούστης. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο ένας αρχηγός έχει πέσει στο μισό η ζωή του. Τι δυναμίες έχει αυτός, ούτε αυτό ξέρουμε. Οκ. Και όπως βλέπεις στο χάρτη, αυτά τα πράσινα σηματάκια είναι intels και αν πάτσω από εκεί βλέπετε γίνεται πράσινος αυτός, οπότε αυτός έχει πληροφορίες για τους αρχηγούς, αν καταφέρω να το πιάσω. Που είναι αρκετά δύσκολο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τα πράγματα. Αυτός είναι αρκετά επικίνδυνος και θα ήθελα να το ξεφορτωθώ πρώτα από όλα αυτόν. Τη στιγμή που όλοι με ψάχνουν. Αν έχει αδυναμία στα explosions. Υπάρχουν όπως είπαμε κάποια πράγματα που αντινάζονται με το τόξο. Και ναι, έχει αδυναμία στα explosions, αν και με είδαν όλοι. Και πρέπει να φύγω. Πρέπει να ανέβω κάπου ψηλά να με φτάνουν. Λοιπόν, στο άνδρο του κακού μέσα. Στο άνδρο του κακού. Παναλαμβάνομαι. Υπάρχει ένας καράκι ο Ζάκος εκεί που με βλέπει. Αντιγιά. Λοιπόν. Και τώρα παίρνουμε intel, δηλαδή αυτό που χρειαζόμαστε. Αυτό που χρειαζόμαστε για να δούμε πληροφορίες. Μόλις σκέφτησα ένα intel. Και ποιοι είναι οι κοντινοί αρχηγοί. Οι κοντινοί αρχηγοί φαίνονται από το βελάκι αυτό. Όποιο έχουν βελάκι πάνω σημαίνει ότι είναι κοντά σου. Οπότε πάμε εδώ να δούμε τι αδυναμίες έχει αυτός. Ας πούμε αυτός βλέπουμε ότι έχει αδυναμία στα stealth finishers και στα combat finishers μπορεί να πεθάνει με μία επίθεση μόνο. Δηλαδή αν του σκάσω από πουθενά και το επιτεθώ. Και όπως είπα για πριν, το παιχνίδι είχε απίστευτο combat. Έχει άμυνες, έχει επιθέσεις, έχει finishes, έχει executions. Και απλά κόβεις κεφάλια! Το κεφάλι σας κύριε! Το μόνο μου τις πάνε τα βέλη που μου πετάνε όλες όλες. Και είναι μη φας την πρώτη, γιατί αν φας την πρώτη πρέπει να αρχίσεις να τρέχεις, γιατί είναι δύσκολο να επανέλθεις στο ρυθμό της μάχης. Όχι, τρέξε, 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 τρέξε. Και κάπου πρέπει να ανέβω πάλι.
Για να γλιτώσω. Γιατί έχουμε μαζευτεί πάρα πολύ. Λοιπόν, επίσης ο παίχτης, επειδή είναι ψυχή, δεν πεθαίνει. Συνεπώς, όταν πεθάνετε δεν χάνετε κάτι, χάνετε μόνο χρόνο. Που σημαίνει ότι όποιος σας σκότωσε παίρνει level και εμφανίζονται και άλλοι που έχετε σκοτώσει ήδη, παίρνουν κάποια άλλη θέση τους. Οπότε αυτοί που έχουν πεθάνει ξαναγεμίζουν τις θέσεις εκεί πέρα κάποιοι άλλοι και έχετε περισσότερη δουλειά να κάνετε. Το καλό θα ήταν να μπορείτε όσο πιο πολύ να τους κάνετε δικούς σας, ώστε να μην φεύγουν από τη θέση τους και να μην παίρνει κάποιος άλλος θέση τους, να μην έχετε άλλη δουλειά να κάνετε μετά. Αυτός έχει δυναμία, όπως είπαμε. Κοιτάξτε να μην λέω την αδυναμία του, όχι αυτόν. Έλα, δείξε μου αυτόν, δείξε μου αυτόν που θέλω. Δεν μου δείχνει αυτό που θέλω. Τώρα θα μου το δείξει. Μπορεί να φάει stealth finisher. Και εγώ γιατί το έκανα αυτό τώρα. Και κάτι με μυρίζεται ο τύπος. Με μυρίζεται ο τύπος. Λοιπόν, αυτός πεθαίνει από stealth και γι' αυτό θα πάω να του ρίξω μία. Για να. Θα πάω να του κάνω μία stealth finisher. Για να γλιτώσω από έναν τουλάχιστον. Sorry φιλαράκι, αλλά με ενοχλούσες. Και αυτά είναι τα runes που βλέπετε, αυτό που βγήκε, που μπορείς να το πάρεις αν έχεις χρόνο και δεν σε κυνηγάνε 800 άτομα. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Α, βλέπω εδώ ένα κάραγκο, το οποίο μπορώ να το ελευθερώσω για να τους κάνει τη ζωή δύσκολη. Λοιπόν, εκεί ποιος είναι αυτός? Εκεί είναι το ξώτης του, άλλος ένας βοηθός του. Και καλό θα είναι όσο είναι απασχολημένοι αυτοί με το Karagor, να πάμε να τον πάρουμε το μέρος με αυτόν. Χωρίς να με δει κανένας. Όχι! Κάποιος με είδε. Κάποιος με είδε, αλλά εγώ θέλω να επιτεθώ σε αυτόν. Αυτός έχει... δεν τρώει stealth attacks. Μη με καθυστερείς, άσε με να σου σκοτώσω. Αυτός έχει εκρηκτικά βέλη. Δεν θέλω να πηδήξω. Και έτσι τον σκοτώνεις. Και την κάνεις γρήγορα γιατί μαζευτούν κι άλλοι. Και τώρα που σφάξαμε έναν leader, να σκοτώσουμε τον άλλο. Αν κρυφτούμε για αρχή, να με χάσουν πάλι. Ο στόχος μας είναι ο Warchief, εκείνος εκεί ο τροφαντός, ο οποίος ακόμα με ψάχνει. Τώρα αυτόν τον βλέπω μόνο του, οπότε με συμφέρει να τον σκοτώσω ή να τον πάρω με το μέρος μου. Δεν μπορείς να τον πιάσεις αυτόν αν δεν γίνει πράσινη η ζωή του. Και τώρα νομίζω ήρθε η ώρα να πεθάνεις. Και έτσι ψοφάει ένας Warchief. Και βλέπουμε το battle πως κατέληξε. Αυτός πέθανε.
Και μπήκε ο δικός μου στη θέση του που τον έκανα γι' αυτόν branded μέσα στη μάχη. Οπότε τώρα έχω άλλο ένα Warchief δικό μου. Σκοπός είναι να τους πάρεις όλους και όσο πιο πολλούς μπορείς από τους κάτω, όπως είπαμε, για να οδηγήσεις τελική μάχη με τον Black Hand του Sauron και να έχεις τον στρατό δικό σου. Αυτό είναι πάνω κάτω το Shadow of Mordor, το Middle Earth Shadow of Mordor. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε για σήμερα. Τα λέμε την επόμενη φορά.